Κύριοι της κυβέρνησης, δεν θα μπορούσαμε να παραθέσουμε κάτι πιο αποκαλυπτικό για τις πραγματικές στοχεύσεις που υπηρετούνται μέσα από το παρόν νομοσχέδιο του κοινώς λεγόμενου νέου δικαστικού χάρτη από την ίδια την αιτιολογική του έκθεση που δεν αφήνει πράγματι κανένα περιθώριο παρερμηνιών αλλά και αυταπατών. Διαβάζω αυτολεξί. Η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος βελτιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των επιχειρηματιών στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό της δικαιοσύνης. Η ικανότητα για γρήγορη και δίκαιη επίλυση νομικών διαφορών μειώνει τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα, ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και των δημοσίων εσόδων μέσω φόρων και εισφορών. Η αποδοτική διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων μπορεί επίσης να συμβάλλει στη μείωση του δημόσιου κόστους. Μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες επιβαρύνουν σημαντικά το κράτος με ψηλότερα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα. Η βελτιοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης των δικαστικών υποθέσεων, η χρήση τεχνολογίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και η προώθηση εξωδικαστικών μεθόδων επίλυσης διαφορών μπορούν να μειώσουν αυτό το κόστος. Το κόστος το κλίνεται σε όλες τις πτώσεις και βασικό κριτήριο των αλλαγών. Και βεβαίως, επειδή δεν χάνεται ευκαιρία να διαγείρετε και τον κοινωνικό αυτοματισμό, προσθέτεται προκλητικά η μείωση στα δημόσια έξοδα, απελευθερώνει πόρους που μπορούν να επενδυθούν σε άλλους τομείς. Σαν πως ακόμα και έτσι να ήταν, θα κατευθύνονταν αυτοί οι πόροι στις λαϊκές ανάγκες? Όχι βέβαια. Σας προδίδουν εξάλλου όχι μόνο τα παραπάνω λεγόμενά σας, αλλά τα ίδια τα έργα και οι μέρες σας. Ακόμα και στον ίδιο τον τομέα της δικαιοσύνης, όπου και εκεί που δεν φίδεστε πραγματικά πόρων, είναι μόνο στη συγκρότηση των ειδικών, πολυτελών, επενδυτικών τμήματων στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας. Γι' αυτό εξάλλου και αποτελούν οι προωθούμενες αλλαγές ένα από τα πολλά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και βεβαίως γι' αυτό δεν δικαιολογούνται να δηλώνουν και άμυροι ευθυνών άλλα κόμματα όπως το όλον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους, τη στήριξή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης, επομένως είναι συνυπεύθυνοι και για τα δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που το συνοδεύουν. Η στήριξη λοιπόν των επιχειρηματικών συμφερόντων και επενδύσεων είναι ο σκοπός των προωθούμενων αλλαγών. Γι' αυτό αποσκοπείται στον περιορισμό του κόστους. Όχι γενικά και αόριστα η επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Δεν ενδιαφέρεστε, κύριοι της κυβέρνησης, για τις λαϊκές υποθέσεις. Πολύ περισσότερο δεν είναι σκοπός των αλλαγών η ευχερέστερη και λιγότερη δαπανηρή προσφυγή των εργατικών λαϊκών στρωμάτων που αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Πιο ακριβή, πιο εχθρική και απροσπέλαστη την κάνετε για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα που θα αντιμετωπίσουν νέα πρόσθετα βάρη δίπλα σε όσα ήδη έχετε νομοθετήσει. Δεν μεταφράζεται αλήθεια σε μεγαλύτερη ταλαιπωρία αλλά και κόστος η μετακίνηση ακόμα και πολλών χιλιομέτρων και ειδικά σε νησιά και απομονωμένες περιοχές? Ή μήπως δεν θα συνεπάγεται αύξηση κάθε είδους τελών και εξόδων η περιβόητη αναβάθμιση όπως τη βαφτίζεται των ειρηνοδικείων σε πρωτοδικεία όσων βεβαίως διατηρούνται? Όταν, για παράδειγμα, ήδη με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας αυξήθηκαν σημαντικά διάφορα δικαστικά έξοδα. Στο όνομα δήθεν της επιτάχυνσης προχωράται σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις δεκάδων δικαστηρίων των ειρηνοδικείων σε όλη την Ελλάδα, από τα οποία όσα διατηρούνται μετατρέπονται σε περιφερειακά πρωτοδικεία, για τα οποία όμως θα καλούνται να δικάσουν με τις ίδιες τεράστιες ελλείψεις, αλλά πολύ μεγαλύτερη ύλη αυτή τη φορά, ενώ ταυτόχρονα μια σειρά πρωτοδικεία υποβαθμίζονται της Θήβας, Μεσολογγίου, του Αιγείου, Καλαβρίτων, Αμαλιάδας, Κυπαρισίας και Γηθίου,
τα οποία βαφτίζονται προσωρινά παράλληλες έδρες για να χρυσώσετε κάπως το χάπι και να διασκεδάσετε τις αντιδράσεις, αλλά δεν έχουμε την παραμικρή αυταπάτη ότι αυτό αποτελεί τον προθάλαμο για τη μετέπειτα κατάργησή τους. Εξάλλου, ήταν πολύ αποκαλυπτική, κύριε Υπουργέ, των προθέσεών σας, γι' αυτό μην εξανίσταστε τόσο. Η αρχική πρόβλεψη στο νομοσχέδιο που τέθηκε στη διαβούλευση για κατάργηση όλων των οργανικών θέσεων και μεταφορά τους στις κεντρικές έδρες του πρωτοδικείου, δηλαδή η αρχική σας πρόθεση ήταν να δημιουργήσετε δικαστήρια φάντασμα και δικαστικούς υπαλλήλους περιφερόμενο θίασο. Εξάλλου υπάρχει πλούσια τέτοια πείρα από τις μεταβατικές έδρες, ιδίως των νησιών, όπως για παράδειγμα στη Λίμνο, που συνδέεται με πλοίο δύο φορές τη βδομάδα και με διάρκεια ταξιδιού κατά μέσο όρο 6 ώρες από τη Μυτιλίνη, όπου βρίσκεται η έδρα του πρωτοδικείου. Και λόγω της τραγικής υποστελέχωσής του μεταφέρονται κάθε φορά μαζί με τη μεταβατική έδρα και οι υπάλληλοι από το πρωτοδικείο της Μυτιλίνης με τα οδηπορικά τους βέβαια να γράφονται στον πάγο για ένα και παραπάνω ή ένα και ενάμιση χρόνο. Μάλιστα, με τα γνωστά δημιουργικά μαθηματικά, φιλοτεχνήσατε την περιβόητη εξοικονόμηση πόρων, αθροίζοντας και χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. Όταν αναφερθήκαμε στην απαράδεκτη αναλογία δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, που έχει φτάσει 1:1 ή και λιγότερο ακόμα. Όπως για παράδειγμα στην Αθήνα, που σε σύνολο 1.200 περίπου οργανικών θέσεων υπηρετούν μόλις 700 υπάλληλοι, δηλαδή κατά 42% είναι κενές οι οργανικές θέσεις. Πολύ μεγαλύτερα τα κενά είναι σε άλλες, ακόμα και στα περιφερειακά δικαστήρια, που μπορεί να φτάνουν και πάνω από το 50%. Πόσο αλήθεια θα υποστηριχθεί η λειτουργία των περιφερειακών πρωτοδικείων με τους ελάχιστους υπαλλήλους που διαθέτουν σήμερα, που σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκονται κυριολεκτικά στα όρια της εξάντλησης, με τις υπάρχουσες ανεπαρκείς και άθλιες κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές? Το γεγονός ότι υπό το βάρος των μεγάλων αντιδράσεων αναγκαστήκατε σε αναδίπλωση δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό, αφού είναι γνωστή και δοκιμασμένη τακτική η σταδιακή νομοθέτηση, αφού πρώτα ξεκινήσει να ξυλώνεται το pullover. Όπως θεωρούμε βεβαίως ότι σε δεύτερο χρόνο θα επανέλθετε να εφαρμόσετε τα ίδια προσφυλή σας κριτήρια κόστους-οφέλους, αυτά βεβαίως που προτάσει και η Παγκόσμια Τράπεζα και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κριτήρια κόστους ωφέλους, αποδοτικότητας κλπ, σαν να μιλάμε για επιχειρήσεις και όχι για για υπηρεσίες δικαιοσύνης, και θα τα εφαρμόσετε και για τα εφετεία που σήμερα βεβαίως τα αφήνετε ανεπηρέαστα, προσωρινά. Εξάλλου, όταν δεν σας βγαίνουν τα νούμερα, τα μαγειρεύετε. Και τα μαγειρεύετε καταλλήλως, όπως τώρα που ντύσατε την κατάργηση των ειρηνοδικείων με έναν απαράδεκτο και προσβλητικό μύθο για δήθεν βολεμένους και ότι αυτά δικάζουν μόνο το 20% των υποθέσεων, καταλήγοντας βέβαια και σε μια μπακαλίστικη απαράδεκτη κοστολόγηση των δικαστικών αποφάσεων. Τα δικά σας, τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου το διαψεύδουν, κύριε Υπουργέ. Στο τρίτο τρίμηνο του 2023, στα ειρηνοδικεία, οι εισερχόμενες υποθέσεις ήταν 35.405 και στα πρωτοδικεία 50.496. Δεν ξέρω σε ποια μαθηματικά αυτό κάνει 20%. Χώρια που στα ειρηνοδικεία εκδίδεται και ένας τεράστιος όγκος πιστοποιητικών. Κλείσιμο και συγχώνευση δικαστικών υπηρεσιών σημαίνει μεγαλύτερη ταλαιπωρία, σημαίνει εκτόξευση των εξόδων και καθυστέρηση για τους πολίτες. Σημαίνει πιο ελαστικές εργασιακές σχέσεις και πιο εντατικές συνθήκες εργασίας για τους ήδη εξουθενωμένους δικαστικούς υπαλλήλους. Σημαίνει ακόμα πιο βασανιστικές συνθήκες δουλειάς για τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών δικηγόρων.
αποτελεί αντίθετα ένα δώρο στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι διάφοροι εταίροι τέτοιων εταιριών έσπευσαν να χαιρετήσουν τις αλλαγές αυτές, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην επιτάχυνση της συγκρότησης πολυεπαγγελματικών εταιριών σε δεύτερο χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Αττικής, όπου ουσιαστικά δημιουργούνται 7 πρωτοδικεία. Δηλαδή, οι αυτοαποσχολούμενοι θα πρέπει να γίνουν λάστιχο για να ανταποκριθούν. Αντίθετα, βεβαίως, οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες θα κάνουν λάστιχο τους μισθωτούς δικηγόρους και τους υπαλλήλους τους για να βγουν πολλαπλά κερδισμένες. Αποτυπώνει έτσι το νομοσχέδιο για το νέο δικαστικό χάρτη το ταξικό πρόσημο και στην απονομή της αστικής δικαιοσύνης, συνδεόμενο άμεσα με βασικές κατευθύνσεις που βήμα-βήμα υλοποιούνται. Όπως για παράδειγμα για την ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης, δεν είναι τυχαίο ότι του νομοσχεδίου προηγήθηκε ο νόμος για τη μεταφορά δικαστηριακής ύλης από την αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων στους δικηγόρους. Όπως καταγράφεται στην παραπάνω αιτιολογική έκθεση, οι αλλαγές συνδυάζονται και με την περαιτέρω προώθηση των εξαδικαστικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και της διαμεσολάβησης, για το πλαίσιο της οποίας έχετε ήδη εξαγγείλει επερχόμενες αλλαγές. Είναι πραγματικά πρόκληση να επικαλείστε τις αλλαγές του 5095 του 24 για την ενίσχυση δίθεν της δικηγορικής ύλης ως έναν επιπλέον παράγοντα επιτάχυνσης, όταν και αυτός έχει ήδη σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες. 5 ευρώ κόστιζε η ένορκη στο ειρηνοδικείο, τώρα για αυτήν απαιτείται δικηγορική αμοιβή. Και μη γελιόμαστε, ποιος είναι αυτός που θα καρποθεί τη μερίδα του λέοντος από αυτή τη μεταφορά της ύλης? Η πλειονότητα των αυτοαποσχολούμενων δικηγόρων ή οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες? Ρητορικό και εδώ το ερώτημα, και η αυτονόητη απάντησή του κάνει ακόμα πιο απαράδεκτη την ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που αφόριζε από τη δικηγορική οικογένεια όσους καταψήφισαν τον νόμο. Ούτε βεβαίως στην επιτάχυνση συντελεί όταν αυξάνεται τελικά ο όγκος της δουλειάς για τις ήδη υποστελεχωμένες γραμματείες των δικαστηρίων, ενώ προβλέπονται και μια σειρά άλλες χρονοβόρες διαδικασίες. Συνδέεται επίσης με την περιβόητη ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Ο ίδιος ο Υπουργός, όταν αναφέρεται στο δικαστικό χάρτη, περηφανεύεται ταυτόχρονα για τα έργα της ψηφιοποίησης που προχωρούν. Εκεί βεβαίως που είναι αναγκαία, πραγματικά βρίσκονται σε κατάσταση πολλών χρόνων πίσω. Σήμερα με το δικαστικό χάρτη κάτι άλλο επιχειρείται. Επιχειρείται η ανακατανομή των υπαρχόντων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων, για την αποφυγή όμως προσλήψεων του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού. Φαίνεται ότι το επόμενο βήμα θα είναι και η κατανομή της χρέωσης των υποθέσεων στους δικαστές σε όλη τη χώρα και ανεξάρτητα από τα τοπικά όρια, με βάση τον ψηφιακό φάκελο, την δυνατότητα των τηλεσυνεδριάσεων κλπ, όπως περιγράφεται και στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που ήδη συμβαίνει με το κτηματολόγιο, όπου συμβόλαιο, για παράδειγμα, που καταχωρείται στην Ανθίνα, ελέγχεται από υπάλληλο στην Ιγουμενίτσα. Δηλαδή πάνε περίπατο ακόμα και στοιχειώδεις εγγυήσεις, έστω και αυτής της αστικής δικαιοσύνης, για το δικαίωμα σε φυσικό δικαστή που εξασφαλίζει την αμεσότητα του δικαστή που εξετάζει διαζώσεις μια συγκεκριμένη υπόθεση, κρίνει βάσει των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και εκδίδει αναλόγως την απόφαση. Να λοιπόν πώς στρώνεται το έδαφος και για ακόμα πιο αυτοματοποιημένη έκδοση αποφάσεων με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης σε επόμενο στάδιο. Ως κόμμα λοιπόν εναντιονόμαστε συνολικά στις απαράδεκτες συγχωνεύσεις και καταργήσεις δικαστηρίων, που θα ορθώσουν ακόμα ένα εμπόδιο για τα λαϊκά στρώματα στην πρόσβαση στην ήδη πανάκριβη δικαιοσύνη. Ζητάμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων δημιούργησε και άγονες αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς μεταξύ των διαφόρων γειτονικών περιοχών που ερίζουν για την έδρα των πρωτοδικείων.
πραγματικός εξυγχρονισμός και αναβάθμιση της δικαιοσύνης θα ήταν, κύριε Υπουργέ, η ίδρυση ειδικών δικαστηρίων για εντοπισμένες κοινωνικές ανάγκες που χρήζουν πολλές φορές ιδιαίτερης μέρημνας, όπως για παράδειγμα τα οικογενειακά δικαστήρια, τη στιγμή που τα αποκρουστικά φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας συνεχώς πολλαπλασιάζονται, ειδικά δικαστήρια για τα θέματα των εργατικών ατυχημάτων, εγκλημάτων και επαγγελματικών κινδύνων, όταν κάθε μέρα σκοτώνεται και ένας εργαζόμενος στους χώρους δουλειάς που πάει για το μεροκάματο και δεν γυρνάει ποτέ σπίτι του και τόσα άλλα. Αναβάθμιση της δικαιοσύνης θα ήταν η κατάργηση παραβόλων τελών κάθε οικονομικής επιβάρυνσης σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων που αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Αναβάθμιση της θα ήταν οι άμεσες προσλήψεις για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων σε δικαστικούς υπαλλήλους με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και σύγχρονο μισθολόγιο που να ανταποκρίνεται στο σημερινό αυξημένο κόστος ζωής και στη συνθετότητα των καθηκόντων τους. Αναβάθμιση θα ήταν η άμεση βελτίωση όλων των κτηριακών και εν γέννη υλικοτεχνικών υποδομών στα δικαστήρια όλης της χώρας. Η λειτουργία των δικαστηρίων, δηλαδή σε κτίρια σύγχρονα, ευρύχωρα, ασφαλή, με αντισεισμική, αντιπυρική και αντιπλημμυρική θωράκιση. Όχι, για παράδειγμα, σαν το εφετείο της Αθήνας, της πρωτεύουσας της χώρας, όπου έπεσαν τα ντέξιον στα κεφάλια των υπαλλήλων ή που αποτύχει δεθρινήσαμε θύματα όταν πριν κάποια χρόνια ξέσπασε πυρκαγιά και πάλευαν οι υπάλληλοι να απεγκλωβιστούν μόνοι τους χωρίς να λειτουργεί κανένα σύστημα πυρασφάλειας. Αναβάθμιση της δικαιοσύνης είναι η έγκυρη και πλήρης εξόφληση όλων των παραγόντων της δίκης που απασχολεί το κράτος και όχι οι εξευτελιστικές πολύχρονες καθυστερήσεις είτε στους δικηγόρους της νομικής βοήθειας είτε στους δικαστικούς διερμηνείς που μόνο στο πρωτοδικείο Αθήνας έχουν φτάσει να συσσωρευθούν οφειλόμενα δεδουλευμένα της τάξης των 180.000 ευρώ, κύριε Υπουργέ, και που το Υπουργείο πετάει για ακόμα μια φορά το μπαλάκι στις υποστελεχωμένες γραμματείες του πρωτοδικείου να προχωρήσουν την εκαθάριση για να καταβληθούν τα οφειλόμενα. Πολύ περισσότερο όταν το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης είναι εξευτελιστικό για την απαιτητικότητα και σοβαρότητα που απαιτεί η διερμηνία σε μια ποινική υπόθεση, για τους οποίους σπεύσατε να θεσπίσετε κανόνες καταναγκασμού στον κώδικα ποινικής δικονομίας σε περίπτωση μη προσέλευσής τους ανεξαρτήτως λόγου, αλλά δεν θεσπίσατε αντίστοιχα υποχρεωτικότητα στην τήρηση καθορισμένων εργασιακών συνθήκων ασφάλισης κλπ. Όλα αυτά δεν χωράνε, κύριοι της κυβέρνησης, στον αντιλαϊκό κόφτικό στους ωφέλους, που είναι ο πραγματικός καθρέφτης του δίθεν κράτους δικαίου, της ευαίσθητης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί και τον καθοριστικό παράγοντα των διαχρονικών αντιδραστικών πολιτικών που εφαρμόζουν οι αστικές κυβερνήσεις και στον τομέα της δικαιοσύνης. Καταψηφίζουμε λοιπόν επί της αρχής το νομοσχέδιο, ζητάμε να αποσυρθεί τώρα αυτό το απαράδεκτο και αντιδραστικό νομοσχέδιο για το νέο δικαστικό χάρτη, που πλήττει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, πλήττει τους αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς δικηγόρους, πλήττει τους δικαστικούς υπαλλήλους και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους στην οργάνωση της αγωνιστικής τους αντεπίθεσης, με την οποία μόνο ανατρέπονται οι αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές.